Καλησπέρα σε όλες, όλους και όλα. Είμαστε Δέλια. Και στο σημερινό βίντεο θα αντιδράσουμε συμμετοχή της Μολδαβίας για την Eurovision του 2023. Με special guest τον Γιώργο Δελαβίνια. Είστε έτοιμοι? Πάμε! Για να δούμε τι έχει επιλέξει η Μολδαβία. Τι είναι αυτό, καλέ? Έτσι ξεκινάει, έτσι βγαίνει η τίτλη. Α, γνωστό όνομα! Έχει ξαναπάει το 2012! Αχ, εξαιρετικό ήταν το τραγούδι του 2012, το έχω ακόμα στο κινητό μου. Να, ένα ιδιαίτερο ξεκίνημα. Φοβιστικό λίγο. Ωραία εισαγωγή. Ο ερμηνευτής συνοδεύεται από δύο δράμες. Βασικά χτυπάνε κάποια τύμπανα. Καλωσορίζουμε τη Μολδαβία στη φετινή Eurovision με ένα soundtrack για το Kung Fu Panda. Είχαμε πολλές συμμετοχές που είχαν λάβει μέσα στο Eurovision παλιά, δηλαδή μόλι το 2023 η κοπέλα εκείνη είχε πάρει μέρος. Η εκπροσώπη της Μολδαβίας το 2017. Αλλά δεν κέρδισε. Δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Αχ, τι ωραίος ήχος! Ανατολικός ήχος. Θυμίζει από Ανατολή. Αχ, το τέτοιο παιδιά. Τα τύμπανα είναι η Μίτρελε, Eurovision 2009. Θα καταντήσω γραφική και δεν το θέλω. Μιλάμε ξεκάθαρα για μια παγανιστική τελετή πάλι. Δεν είναι ντροπή να το πούμε όμως, το πούμε. Βαϊμπάρει πολύ άσχημα το κομμάτι. Σου μένει. Παιδιά, συγχωρέστε με, αλλά δεν ξέρω και η ιστορία Μολδαβίας κουλουπού έχει αυτό να κάνει κάτι με τη Μολδαβία. Το ρωτάω πάρα πολύ έτσι ψύχρεμα και θέλω κάποιος να μου απαντήσει. Είναι το κλασικό πάντρεμα παραδοσιακού στοιχείου με μοντέρνο ήχο, τύπου ηλέκτρο. Θυμίζει λίγο Ουκρανία 2021. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Αυτό που με χαλάει είναι η εμφάνιση. Πείτε μου, το κόσμος πάλι θα βάλει την Μολδαβία ψηλά. Δεν το αντέξω. Δεν καταλαβαίνω. Πρέπει. Το θέμα είναι ότι δεν καταλαβαίνω αν υπάρχει κάτι που πρέπει να καταλάβω. Όχι απλά δεν καταλαβαίνω ότι δεν το πιάνω. Δεν ξέρω καν αν πρέπει να καταλάβω κάτι. Και γιατί εγώ πιστεύω ότι αυτό δεν πάει καλά στον κόσμο και πήγε το περσινό του. Εγώ τσαντίζομαι τώρα. Όχι ότι και αυτό είναι κάτι έτσι αριστούργημα, αλλά σε σχέση με το περσινό του, ρε παιδιά. Θεωρώ ότι το τραγούδι σαν τραγούδι είναι εξαιρετικό. Η στίχη είναι ωραία. Έτσι όπως έχει αποδοθεί οπτικά είναι τρομακτική. Τώρα αυτός, σαν παρουσία, ό,τι πιο hipster ξαφνικά το 2023. Το 2012, 2013, που με σουδανούσε αυτό το στίχο, το καταλάβαινα. Τώρα κάπως. Η στιγμή που χτυπάνε τα τύμπανα, τύμπανα είναι αν δεν κάνω λάθος, δημιουργεί ένα τόσο ωραίο κλίμα και σε μαγνητίζει αυτό που δείχνει. Το περίμενα να μ' αρέσει. Μου άρεσε όμως, μπράβο. Μολδαβία, μπράβο. Με είχες απογοητεύσει πέρυσι και που σε είδα που πήγες δεύτερη στο κοινό. Σπυράκια έβγαλα. Χριστέ μου. Τι έχει το τραγούδι? Ethnic στοιχεία. Τι τα κάνω εγώ το ethnic στοιχεία? Τα στηρίζω, τα αγαπάω. Μπράβο στη Μολδαβία. Δεν ξέρω αν περιμέναμε ακριβώς αυτό από τη Μολδαβία. Έχουμε στο μυαλό μας τη Μολδαβία τα τελευταία χρόνια. Έχει χτίσει ένα προφίλ, μια ταυτότητα με πιο χορευτικά, πιο ιδιαίτερα, που πάντα κάνουν την ανατροπή και έχουν ιδιαίτερη σκηνική παρουσία και περνάνε στο κοινό και με πολλούς βαθμούς και αυτά. Okay. Τώρα αυτό κάνει λίγο μάχη στους άλλους. Βγάζει λίγο έτσι μια, δεν ξέρω, κάτι πιο φοβιστικό. Okay. Είναι και αυτό μία πρόταση. Το ακούω. Το τραγούδι μου άρεσε. Είναι αρκετά καλό. Έχει ήχους από Ανατολή, έχει και προφανώς το μολδαβικό στοιχείο. Ο Πας είναι ένας φοβερός ερμηνευτής. Πιστεύω ότι θα τα πάει καλά αν προσέξει με το staging, το οποίο λογικά θα είναι διαφορετικό. Θα είναι και αλλιώς η αρένα, οπότε έχει προοπτικές. Βέβαια είναι σε ένα πολύ δύσκολο ημιτελικό, οπότε δεν ξέρουμε τι μπορεί να καταφέρει. Συμπαθητικό μπιτάκι.
Στην αρχή είναι σαν soundtrack και Kung Fu Panda. Δεν ξέρω τι έχει μπορεί να έχει αυτό με την Μολδαβία. Και δεν ξέρω η Μολδαβία τι σχέση έχει με αυτή τη μουσική. Μπορεί να είμαι πολύ άσχετος αυτή τη στιγμή και θέλω πραγματικά να μου πείτε και να με ενημερώσετε πάνω σε αυτό. Υπάρχουν τόσα φαβορί ήδη στον πρώτο ημιτελικό. Από μένα είναι ναι. Εξάλλου έχει μια πείρα στο διαγωνισμό της Eurovision από το 2012 και τα είχε πάει και πολύ καλά. Θα ψηφιστεί σίγουρα από Τσεχία, Αζερμπαϊτζάν κλπ. Για να δούμε. Μπράβο στη Μολδαβία. Πραγματικά δεν έχω τι να πω για αυτή τη συμμετοχή, δεν ξέρω. Νομίζω να στη στιγμή της Μολδαβίας να σχολιάσω ότι μια μέτρια χρονιά εξελίσσεται. Δηλαδή δεν μου βγάζει κάτι δυνατό η φετινή Eurovision. Βέβαια έχουμε ακόμα κάποια τραγούδια να βγούνε και ποντάρω σε αυτά. Τώρα, Μολδαβία μου, συγγνώμη που πήρα το χρόνο σου και τα λέω τώρα, αλλά έπρεπε να τα πω. Ήταν καλό τραγούδι. Ο κόσμος πιστεύει ότι θα το ψηφίσει να πέρασει τελικό. Τώρα εκεί πέρα δεν νομίζω να κάνει τρομερά πράγματα. Εκτός 15 άλλες στο κόμπο για τη Μολδαβία, δεν πειράζει, για να έχουμε. Βγήκαν πέρυσι δεύτερες στον κόσμο. Δεν θέλουν άλλο. Τι άλλο θέλουν πια. Γράψτε μας κάτω στα σχόλια εάν σας άρεσε η συμμετοχή της Μολδαβίας. Κάντε like, share, subscribe στο κανάλι μας στο YouTube και μείνετε συντονισμένοι στην οικογένεια της Eurovision στην Ελλάδα.